Καλημέρα σας. Άλλος ένας τρελός κόσμος. Σήμερα στη θέση της Άννας Μορφούλη είναι η Μυρτώ η Τσάβαλου. Χρειάζονται πότε και κάποια ρεπό, έτσι. Βέβαια. Και όπως πάντα μαζί μας ο Κώστας Μπετινάκης. Ήταν ένα Σαββατοκύριακο από αυτά τα απρόσμενα και να ομολογήσω ότι καθυλώθηκα στην τηλεόραση. Είχα πάρα πολύ καιρό να κάτσω τόσες ώρες μπροστά στην τηλεόραση. Παρακολούθησα όλη αυτή την ιστορία, η οποία μου είναι άκρος ενοχλητική για πάρα πολλούς λόγους. Δηλαδή, πιστεύω ότι δεν χρειαζόταν να σπάσει το σπυρί και να βγει το πίον. Μπορούσαμε να το είχαμε φτιάξει με λίγο μπεταντίν από την αρχή. Και πολύ νωρίτερα. Οι εξελίξεις που θα έχουμε για το θέμα της Χρυσής Αυγής, όνομα και αυτό, λοιπόν, θα είναι πολλές και θα μας πει η Μυρτώ. Βέβαια. Λοιπόν, να πάρουμε λίγο, Κώστα, τα πράγματα από την αρχή. Έχουμε στις 17 Σεπτεμβρίου τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Δύο ημέρες μετά, στις 19 Σεπτεμβρίου, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Νίκος Δέντιας, παραδίδει στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου τον φάκελο με την αναφορά περί αξιόπινων πράξεων μελών της Χρυσής Αυγής. Πρόκειται συνολικά για 32 υποθέσεις. Κατόπιν τούτου ξεκινούν αστυνομικές έρευνες σε σπίτια μελών της Χρυσής Αυγής, σε γραφεία τοπικών οργανώσεων, ενώ εξετάζονται και μάρτυρες. Κατόπιν έρευνας, ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κ. Χαράλαμπος Βουρλιώτης, εκδίδει πόρισμα βάσει του οποίου εκδίδονται εντάλματα σύλληψης για 32 συνολικά μέλη και στελέχη της Χρυσής Αυγής. Τότε ξεκινούν και οι αστυνομικές επιχειρήσεις με τη συνδρομή της αντιτρομοκρατικής, καθώς η Χρυσή Αυγή χαρακτηρίστηκε ως εγκληματική οργάνωση και ακολούθησαν οι συλλήψεις που έγιναν το πρωί του Σαββάτου αλλά και την Κυριακή. Προς το παρόν γνωρίζουμε ότι κρατούνται στη Γαδά ο Γενικός Γραμματέας της Χρυσής Αυγής, ο Νίκος Μιχαλολιάκος, οι 5 βουλευτές, ο Χρήστος Παπάς, ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο Ηλίας Παναγιώταρος, ο Γιάννης Λαγός και ο Νίκος Μίχος, που ανήκουν στον σκληρό πύρινα του κόμματος, και επιπλέον έχουν συλληφθεί μέχρι τώρα και κρατούνται 15 μέλη της Χρυσής Αυγής, καθώς και ένας ειδικός φρουρός της ομάδας Δίας και μία ανθυπαστυνόμος που υπηρετεί στην ασφάλεια Πειραιά. Για τους δύο τελευταίους να σημειώσουμε ότι έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα και έχει διαταχθεί εις βάρος τους έναρκη διοικητική εξέταση. Συνολικά δηλαδή, Κώστα, έχουμε έως τώρα 23 συλλήψεις, ενώ αναζητούνται άλλα 9 άτομα. Κάποια από τα μέλη και τα στελέχη της Χρήσης Αυγής, να σημειώσουμε εδώ, ότι προσήλθαν αυτοβούλος στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Ο κύριος Παπάς, βέβαια, μετά από... Ακριβώς, μετά από μία μέρα. Μετά από 30 ώρες, ναι, ναι. Αφού προφανώς φρόντισε να κρύψει κάποια πράγματα, λέω εγώ. Θα το δείξει και η έρευνα. Ακολουθήθηκαν όλες οι διαδικασίες, δηλαδή η μεταγωγή τους στη Γαδά και από εκεί στην Ευελπίδων, όπου τους απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, που αφορούν σε διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και σε παράνομη οπλοκατοχή κατά περίπτωση. Οι 4 βουλευτές, πλην του Νίκου Μιχαλολιάκου και του Χρήστου Παπά, εκτός απρόπτου θα απολογηθούν την Τρίτη, ενώ ο Γενικός Γραμματέας της Χρήσης Αυγής αναμένεται να απολογηθεί την Τετάρτη μαζί με τα μέλη που έχουν συλληφθεί. Τέλος, να πούμε ότι για τον Χρήστο Παπά, αυτός η απολογία του αναμένεται την Πέμπτη. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το πόρισμα, το 9-σέλιδο πόρισμα του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος περιγράφει πολύ χαρακτηριστικά και εκτενώς τη δομή και τη λειτουργία της Χρυσής Αυγής, όπως επίσης και το ιστορικό της. Ο εισαγγελικός λειτουργός, λοιπόν, αναφέρεται στο ιστορικό της οργάνωσης, η οποία, όπως τονίζει, έχει ιεραρχική πυραμιδική δομή, με εξουσία του αρχηγού κατά το χιτλερικό δόγμα. Επισημαίνει ότι η Χρυσή Αυγή, η Κώστα, επιλέγει άτομα με γνώσεις στις πολεμικές τέχνες, τα οποία εκπαιδεύει σε περιοχές της Αττικής, όπως στη Μαλακάσα, στην Μάντρα και στην Σαλαμίνα. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η Χρυσή Αυγή χρησιμοποιεί όπλα που φυλάσσονται σε άγνωστους μέχρι στιγμής χώρους. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στο πόρισμα, η Χρυσή Αυγή πρωτοεμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980-90 με τη μορφή κλειστής ολιγάριθμης ομάδας ιδεολογικής επιμόρφωσης ναζιστών.
Στη συνέχεια η ομάδα αυτή μετεξελίχθηκε σε πολιτικό σχηματισμό. Από τον χρόνο αυτό διαχωρίστηκε το επιχειρησιακό από το πολιτικό τμήμα της οργάνωσης, με το πρώτο να αναλαμβάνει την εκτός γραφείων δράση, δηλαδή τις βίαιες επιθέσεις εναντίον όσων η οργάνωση θεωρούσε εχθρούς της. Ο εισαγγελικός λειτουργός επικαλείται το καταστατικό της οργάνωσης, το οποίο ρητός ορίζεται ο διαχωρισμός των δύο δραστηριοτήτων, με κοινή ηγετική ομάδα και με την εξουσία του αρχηγού να είναι απόλυτη κατά το χιτλερικό δόγμα, δηλαδή την αρχή του αρχηγού. Στο πόρισμα... Πρίτσιπε. Ακριβώς. Στο πόρισμα τονίζεται επίσης ότι κατά την φιλοσοφία της Χρυσής Αυγής, όσοι δεν ανήκουν στην λαϊκή κοινότητα της φυλής είναι υπάνθρωποι. Σε αυτούς συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων, Κώστα, ξένοι μετανάστες, Ρωμά, όσοι διαφωνούν με τις ιδέες τους. Βέβαια, κάποιους μετανάστες τους χρησιμοποιούσαν και... Θα πούμε και γι' αυτό λίγο αργότερα, βάσει κάποιων στοιχείων της δικογραφίας. Ακόμα, Κώστα, σε αυτούς συγκαταλέγονται και άτομα με νοητική υστέρηση. Ακριβώς. Η βία για τη Χρυσή Αυγή είναι το μήνυμα και όχι το μέσο επίτευξης των επιδιώξεών τους, αναφέρει ο αντισεαγγελέας του Αρείου Πάγου. Ως προς τον τρόπο λειτουργίας της οργάνωσης, ο κ. Βουλιώτης επισημαίνει ότι η εντολή διαβιβάζεται από τον αρχηγό στον υπαρχηγό και στη συνέχεια από τον τελευταίο στους κατά σειρά κατώτερους στην ιεραρχία μέχρι την τελική υλοποίησή της. Να τονίσω εδώ ότι στο πόρισμα, όσον αφορά την ιεραρχία, υπάρχει μια πυραμιδική δομή. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό? Σκέψου ένα σχήμα πυραμίδας. Έχουμε τον αρχηγό, ο οποίος είναι ο Γενικός Γραμματέας της Χρυσής Αυγής, ο Νίκος Μιχαλολιάκος. Δεύτερος στη τάξη έρχεται ο υπαρχηγός. Ο παπάς, ακριβώς. Και υπάρχουν και οι πυρηνάρχες, οι τέσσερις, οι οποίοι είναι ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο Ηλίας Παναγιώταρος, ο Γιάννης Λαγός και ο Νίκος Μίχος. Να πούμε κάποια στοιχεία τώρα για τη δικογραφία, που παρουσιάζουν αρκετό ενδιαφέρον, Κώστα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην ογκώδη δικογραφία για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής περιλαμβάνεται μαρτυρία που φέρεται να ανήκει σε έναν από τους προστατευόμενους μάρτυρες, την οποία γίνεται λόγος για ένα νεαρό Αλβανό που δρούσε ως στρατολόγος της Χρυσής Αυγής και στρατολογούσε στην οργάνωση παιδιά ανήλικα ηλικίας 14 έως 17 ετών. Επιπλέον, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στη δικογραφία περιλαμβάνεται τηλεφωνική καταγραφή, όπου ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής, ο Γιάννης Λαγός, τηλεφωνεί απευθείας στον Νίκο Μιχαλολιάκο και οι συγκεκριμένες κλήσεις που είναι αλλεπάλληλες καταγράφονται τη χρονική στιγμή αμέσως μετά τη δολοφονία του Φίσα. Επίσης, κατά τις ίδιες πληροφορίες, προκύπτουν τηλεφωνικές συνομιλίες του Λαγού και με άλλους βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Ιδιαίτερα σημαντικές αξιολογούν οι δικαστικές αρχές τις καταθέσεις που έδωσαν ενώπιον τους προστατευόμενοι μάρτυρες, οι οποίοι αποτελούν πρώην μέλη της Χρυσής Αυγής. Κεντρικό ρόλο στην τοπική οργάνωση της Χρυσής Αυγής βάσει των μαρτυριών, στη νίκη αποδίδονται στον Γιώργο Ρουπακιά με την κατάθεση του που έκανε ο προστατευόμενος μάρτυρας. Σύμφωνα πάντα με την δικογραφία, ο μάρτυρας υποστηρίζει ότι ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία του μουσικού Παύλου Φίσα ανήκε με άλλους τέσσερις στο στενό πυρήνα της τοπικής οργάνωσης της Νίκαιας, η οποία ήταν σε απευθείας επαφή με τον Γιάννη Λαγό. Ο μάρτυρας φέρεται μάλιστα να εμπλέκει στην υπόθεση και αστυνομικό του τμήματος Νίκαιας, τον οποίο κατανομάζει και αναφέροντας ότι είναι ο Δημήτρης Γιοβανίδης. Ο Δημήτρης Γιοβανίδης έχει φιλοξενηθεί ξανά, Κώστα, σε ρεπορτάζ του της ιστοσελίδας του Zoogla.gr για την απρεπή συμπεριφορά του στο άκουσμα δικαστικής απόφασης που αφορούσε στην προφυλάκηση του εφοπλιστή Βίκτορα Ρέστη. Δεν είναι βέβαια η μοναδική περίπτωση, υπάρχουν και άλλες. Μπορούν οι τηλεθεατές να δουν σχετική πρωτοσέλιδη ανάρτηση στο Zoogla.gr. Ο μάρτυρας ανέφερε στους αστυνομικούς ότι ο εν λόγω αστυνομικός κάθε φορά που γινόταν έφοδος της αστυνομίας, η οργάνωση είχε έγκαιρη ειδοποίηση από τον αστυνομικό. Σε κάθε εκδήλωση είχαμε τις πλάτες της αστυνομίας, είπε χαρακτηριστικά. Τώρα, όσον αφορά τις εξελίξεις, να σημειώσουμε ότι σήμερα το πρωί, η κοπέλα του δολοφονηθέντους του μουσικού του Παύλου Φίσα μετέβη στα δικαστήρια Πειραιά προκειμένου να καταθέσει. Είναι μια εξαιρετικού ενδιαφέροντος κατάθεση, διότι η κοπέλα βρισκόταν στον τόπο του εγκλήματος το μοιραίο βράδυ. Αυτά όσον αφορά έτσι το δικαστικό μέρος. Να πάμε λίγο στην αίθουσα σύνταξης. Βεβαίως.
στο Φίλιππο τον Καραμέτο, να μας πει η... Φίλιππε, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Για πες μου, υπάρχουν και κάποιες άλλες παράμετροι που κρύβονται σε αυτό το θέμα. Ναι. Να πούμε καταρχήν σήμερα ποιες είναι οι εξελίξεις όσον αφορά το πολιτικό κομμάτι της υπόθεσης. Ναι, ναι. Αφενός θα ξεκινήσει σήμερα μία έκτακτη σύσκεψη με εκπροσώπους όλων των κομμάτων στη Βουλή. Προκειμένου να αποφασιστεί η διακοπή της βουλευτικής αποζημίωσης για τους βουλευτές Χρυσής Αυγής, που αναμένεται να προφυλακιστούν. Είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Εν πάση περιπτώσει, όσοι μπλέκονται σε αυτή την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης. Στη σύσκεψη καλεί σήμερα ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Βαγγέλης Μημαράκης, προκειμένου να τροποποιηθεί ο κανονισμός λειτουργίας του σώματος και να διακοπεί η βουλευτική αποζημίωση. Σε αυτούς δηλαδή τους βουλευτές που διώκονται ποινικά σε βαθμό κακουργήματος. Ούτως ή άλλως γνωρίζετε από προχθές ότι για τους 5 βουλευτές της Χρυσής Αυγής, τον κύριο Μιχαλολιάκο, τον κύριο Κασιδιάρη, τον κύριο Λαγό, τον κύριο Παπά, τον κύριο Παναγιώταρο και τον κύριο Μίχο, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για διεύθυνση και ένταξη εγκληματική οργάνωση και απλοκατοχή, αναπερίπτωση. Να πούμε στον κόσμο για να καταλάβει με πολύ απλά λόγια, η ρύθμιση αυτή θα αναφέρει ότι όσοι βουλευτές προφυλακίζονται έπειτα από άσκηση ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ή φυλακίζονται με πρωτόδικη δικαστική απόφαση για κακούργημα, θα χάνουν την αποζημίωση και τις προβλεπόμενες από το Σύνταγμα ατέλειες. Παράλληλα, με την νομοθετική ρύθμιση την οποία θα συμφωνηθεί εντός ημέρας, θα αναστέλλεται και η κρατική χρηματοδότηση των κομμάτων όταν εναντίον προσώπων που τα διοικούν ή βουλευτών τους έχει ασκηθεί δίωξη για κακουργηματικές πράξεις. Αυτή την κίνηση την έχει αναλάβει ο κ. Μιχαλάκης, ο Υπουργός Εσωτερικών. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια φωτογραφική διάταξη που μπορεί να μην λένε όνομα προσωπών, αλλά φωτογραφίζουν πλήρως στη Χρυσή Αυγή. Η ρύθμιση αυτή, να πούμε ότι αποφασίστηκε κατά εντολή του Μαξίμου και φωτογραφίζει στη Χρυσή Αυγή για τη δράση της. Ούτως ή άλλως για αυτή την υπόθεση, για αυτό το θέμα, πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή μια σύσκεψη του Υπουργείου Εσωτερικών με τη συμμετοχή του κ. Μιχαλάκη, του Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Αθανασίου, του Υπουργού Δημοσίας Τάξης κ. Δένδια και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, του Μάκη Βορύδη. Σας λέω απλά το άλλο θέμα για να έτσι έχετε όλοι στο μυαλό σας τη σύνθεση αυτή τη ομάδα η οποία αποφάσισε αυτό το μέτρο σαν μέτρο ποινής. Φίλιππ, υπάρχουν και κάποιες άλλες διαδικασίες νομικές και συνταγματικές που έχουν προβληματίσει και τους συνταγματολόγους αλλά και τον κόσμο που τα έχει ακούσει. Ναι, κοιτάξτε, υπάρχει ένας νόμος βασικά γιατί προβλέπει το Σύνταγμα για τη σύλληψη βουλευτή και για επαναληπτικές εκλογές. Δεν ξέρω αν θέλετε να επισύλθουμε σε τέτοια σενάρια. Είναι ακόμα πολύ νωρίς. Γιατί ακούγονται ούτως ή άλλως πάρα πολλές απόψεις μέχρι στιγμής και αυτό είναι το ρεπορτάζ το οποίο ασχολούμαστε. Εκείνο που, νομίζω ότι έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι στην περίπτωση που παραιτηθούν οι μισοί ή δεν ξέρω τι προβλέπεται ακριβώς για αυτούς που θα μπουν ενδεχομένως φυλακή. Και εάν παραμείνουν κάποιοι οι άλλοι μισοί στο κοινοβούλιο. Κώστα, να σου πω πως μια μικρή παρένθεση, να σου πω πάντως πως και μόνο για το πόρισμα του κυρίου Βουρλιώτη υπάρχουν διάφορες γνώμες, ερμηνεύεται ποικιλοτρόπος και έγκριτοι νομικοί θεωρούν ότι υπάρχουν κάποια κενά σε όλη αυτή την ιστορία. Οπότε θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε το τι θα συμβεί από εδώ και πέρα. Όσον αφορά όμως για το τι προβλέπεται στο Σύνταγμα και επειδή ακούστηκαν κάποιες θεωρίες για τη σύλληψη του κεφάλου της Χρυσής Αυγής, κεφάλου μέσα εισαγωγικά από τον κ. Μιχαλολιάκο και των βουλευτών, να πούμε ότι η συνταγματική πρόβλεψη ότι δεν απαιτείται άδεια της Βουλής για ταυτόφορα, σε αυτό δηλαδή το μέτρο στηρίχθηκε η σύλληψή του. Αυτό ορίζει το άρθρο 62 σχετικά με τη δίωξη, σύλληψη και φυλάκιση βουλευτή. Παρά τα αυτά, να πούμε συλληφθέντες καθώς και όσοι ακολουθήσουν και φέρουν τη βουλευτική ιδιότητα, δεν τη χάνουν παρά μόνο να επιβληθεί εις βάρος τους κατά δικαστική απόφαση και μάλιστα τελεσίδικη. Αυτό σύμφωνα με συνταγματολόγους που έχουν μιλήσει. Σε αυτή την περίπτωση, να πούμε ότι εκπίπτουν αυτοδικαίωση του βουλευτικού δικαιώματος. Ενώ για να μην έχουν δικαίωμα να είναι εκ νέου υποψήφοι, θα πρέπει να καταδικαστούν ποινικά και να τους αφαιρεθούν τα πολιτικά δικαιώματα. Αυτά είναι τα πρώτα έτσι, που μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φίλιππε. Είστε καλά. Και θα συνεχίσουμε με το ρεπορτάζ που έχει συλλέξει η Μυρτώ. Θέλω να προσθέσω για το θέμα της παραίτησης των βουλευτών σε περίπτωση που υπάρξει αμετάκλητη και τελεσίδικη απόφαση της δικαιοσύνης. Την θέση των παραιτηθέντων βουλευτών καταλαμβάνουν οι επιλαχόντες υποψήφοι του ιδίου ψηφοδελτίου εκτός αν δηλώσουν όλοι ότι επιθυμούν να παραιτηθούν. Ότι δεν επιθυμούν την βουλευτική ιδιότητα.
Εάν αρνηθούν, τότε κενώνεται η έδρα και τίθεται θέμα αναπληρωματικής εκλογής. Η ρύθμιση των αναπληρωματικών εκλογών επαφείται στον κοινό νομοθέτη. Σύμφωνα με όσα ορίζει το Σύνταγμα, δεν γίνονται αναπληρωματικές εκλογές εάν ο αριθμός των κενών εδρών κατά το τελευταίο έτος της τετραετίας, δεν είναι πάνω από 60. Ο νόμος που ισχύει σήμερα ορίζει ότι αν εκενωθεί η έδρα, γίνονται αναπληρωματικές εκλογές. Είναι όμως δυνατή η ψήφιση νόμου τις επόμενες ημέρες, ο οποίος θα περιέχει άλλη ρύθμιση, όπως για παράδειγμα ότι οι αναπληρωματικές εκλογές γίνονται μόνον αν οι κενές έδρες είναι κάτω από 30. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ακόμα και στην περίπτωση που παραιτηθούν και οι 18 βουλευτές της Χρυσής Αυγής, δεν σημαίνει άμεσα πως θα πραγματοποιούν επίσης και αναπληρωματικές εκλογές, Κώστα. Ακριβώς. Και τέλος να πούμε αυτό και να καταλήξουμε ότι βάσει του ρεπορτάζ ο Νίκος Μιχαλολιάκος φέρεται να παραδίδει τα ηνία της Χρύσης Αυγής στην σύζυγό του, στην Ελένη Ζαρούλια, μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση, η οποία πλέον θα αναλάβει συντονιστικό ρόλο στο κόμμα. Αυτά θα το δείξουν οι επόμενες ημέρες. Οπωσδήποτε ζήσαμε αυτό το Σαββατοκύριακο πρωτόγνωρες στιγμές στο κοινοβουλευτικό μας βίο. Είχαμε ζήσει ήδη μια πρωτόγνωρη κατάσταση μέσα στο Κοινοβούλιο με την εμφάνιση αυτού του μορφώματος, δεν το θεωρώ κόμμα, ήταν μια στενάχωρη κατάσταση. Οι εξελίξεις όμως θα είναι, νομίζω, πλέον ραγδαίες. Και εδώ θα είμαστε να τις πούμε, να τις σχολιάσουμε. Ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, έτσι λίγο πιο ευχάριστο, γιατί η ατμόσφαιρα έχει βαρύνει πάρα πολύ. Findforme.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του Zoogla.gr. Διαφημίστε την επιχείρησή σας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Ταχύτατα. Αξιόπιστα. Ευκολόχρηστα. Είστε μήπως ιδιώτης? Καταχωρήστε τις αγγελίες σας εύκολα, γρήγορα, δωρεάν. Findforme.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του Zoogla.gr.
Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Πίσω στον τρελό μας κόσμο, θα επικοινωνήσουμε τώρα με την αίθουσα σύνταξη πάλι, αυτή τη φορά με τον Μάριο Μπουμπή. Ο Μάριος ασχολείται κυρίως με τα διεθνή θέματα και ένα από τα προσφυλή ζητήματα και της εκπομπής αυτής, μόνο που η τρέχουσα επικαιρότητα μας κάνει να ομφαλοσκοπούμε λίγο στο εσωτερικό. Μάριε, για πες μου, στο ταξίδι που έχεις κάνει στο διαδίκτυο αυτή την ώρα, τι βλέπεις περίπου? Καλή σας ημέρα. Δύο είναι τα θέματα που θα μπορούσε να πει κανείς ότι μονοπολούν το ενδιαφέρον στις διεθνείς ειδήσεις. Ναι. Το πρώτο έρχεται από την γειτονική μας Ιταλία, όπου... Το δεύτερο, το ιταλικό, γιατί θέλω να πω και εγώ κάτι πράγματα. Πες μας το άλλο πρώτα. Για την Βρετανία, μάλιστα. Η είδηση από την Βρετανία είναι αρκετά άσχημη ως σκληρή. Ο Υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας, George Osborne, προβλέπεται να ανακοινώσει σήμερα κάποια μέτρα σκληρής πολιτικής για τους μακροχρόνια ανέργους. Συγκεκριμένα στην κατηγορία όπου βρίσκονται 200.000 άνεργοι θα προωθηθούν ειδικά μέτρα όπου σε περίπτωση που δεν ακολουθήσουν αυτές τις ρυθμίσεις θα γίνει αυτόματη διακοπή του σχετικού επιδόματος. Οι προτάσεις αφορούν την παρακολούθηση ειδικών σεμιναρίων, την προσφορά δεκάδων ωρών προγραμμάτων σε προγράμματα κοινωνικής εργασίας, αλλά και τη συμμετοχή σε full-time εκπαιδευτικά προγράμματα με σκοπό την καταπολέμηση της ανικανότητάς τους ως προς την αναζήτηση εργασίας. Όλα αυτά όμως θα έλεγε κανείς πως κινούνται στο πλαίσιο της δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας και στην προσπάθεια της ανάκαμψης της βρετανικής οικονομίας, η οποία δεν έχει φτάσει ακόμα στο τέλος της, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βρετανός Υπουργός. Δηλαδή και στην Αγγλία έχουν οικονομικές δυσκολίες, όπως και στον Ευρωπαϊκό Νότο. Ναι, όχι ανάλογες, όχι τόσο μεγάλες, ναι. Όμως ναι, έχουν και εκεί, φυσικά και δεν έχουν. Βέβαια, οι πρώτοι που την πληρώνουν πάντα είναι οι άνεργοι και οι χρηματοδοτούμενοι από τον δημόσιο κορβανά. Όντως έτσι φαίνεται να είναι και μάλιστα ο σκοπός αυτής της τοποθέτησης του Osborne φαίνεται να είναι πως θα ήθελε να υπενθυμίσει με αυτό το μήνυμα στους ψηφοφόρους το ρίσκο, κατά τη γνώμη του, της επιστροφής των εργατικών στην κυβέρνηση από τη στιγμή που οι δημοσκοπήσεις πλέον δείχνουν εργατικούς και συντηρητικούς πλάι-πλάι να κονταραχτυπιούνται. Ακριβώς, επειδή είναι συντηρητική η κυβέρνηση να. Και λέει ότι εμείς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τα πράγματα, γιατί όταν θα έρθουν οι εργατικοί, οι αριστεροί υποτίθεται, κάποτε ήταν το εργατικό κόμμα στην αριστερά, ναι. Τώρα έχει γύρει και αυτό προς τα δεξιά, mm-hmm. Θα διαχειριστεί πάρα πολύ με άσχημο τρόπο το δημόσιο χρήμα. Πάμε και στην Ιταλία, όπου έχουμε τον Καβαλιέρε πάλι πρωταγωνιστή. Ναι, πάλι βρήκε τον τρόπο του, αυτή τη φορά εξοδικαστικά, να απασχολήσει την κοινή γνώμη. Ντόμινο εξελίξεων λοιπόν αναμένεται στη γειτονική μας Ιταλία, από τη στιγμή που η κυβέρνηση του Ενρίκο Λέτα φαίνεται ξεκάθαρα πως μπαίνει από σήμερα σε μια μακρά περίοδο πολιτικής κρίσης. Όλα ξεκινούν την Τετάρτη, όπου θα ζητήσει την ψήφο εμπιστοσύνης του Ιταλικού Κοινοβουλίου, με αφορμή την παρέτηση 5 βουλευτών από το κόμμα του Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Της ελευθερίας, όπως λέγεται. Ακριβώς. Η απόφαση αυτή δημιουργεί ένα κλίμα αβεβαιότητας και η διαδικασία της... Εδώ βλέπουμε τον Πρωθυπουργό, συγγνώμη, βλέπουμε τον Πρωθυπουργό που είναι πάρα πολύ σκεπτικός, ο Λέτα, δεξιά. Όντως πολύ σκεπτικός. Οι 5 υπουργοί του λαού της ελευθερίας οθήθηκαν σε παρέτηση από τον μέντορά τους και πλέον
θα αποσαφινιστούν τα πράγματα την Τετάρτη, όπου η κρίση φαίνεται να επεκτείνεται σε όλο το πολιτικό σκηνικό της χώρας, αλλά ακόμη και στις αγορές, οι οποίες ανησυχούν ιδιαίτερα για τις εξελίξεις. Ο Μπερλουσκόνη, να πούμε εδώ, ότι βρήκε σαν πρόφαση την αύξηση του φόρου προστιθέμενης αξίας, αλλά το πρόβλημα στην πραγματικότητα είναι ότι ασκεί πιέσεις γιατί δεν θέλει να εκτεθεί εκτός πολιτικής, χάνοντας την έδρα στη Γερουσία λόγω τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. Ακριβώς, αυτό είναι το ζήτημα. Ο Λέτα θα συναντηθεί σήμερα με τον πρόεδρο Ναπολιτάνο. Αναμένεται δε να ζητήσει και ψήφο εμπιστοσύνη στη Βουλή, που ίσως ενδεχομένως δημιουργήσει κάποια προβλήματα στην κυβέρνησή του. Ναι, ναι. Λογικά θα υπάρξουν αρκετοί τρίγμα. Και φυσικά η θέση του Μπέπε Γκρίλο και του κινήματος των Πέντε Αστέρων είναι το να ζητά σταθερά νέες εκλογές βουλευτικές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Έχουμε και τον Μπέπε Γκρίλο να προσπαθεί να είναι αυτός ο πρωταγωνιστής χωρίς να το έχει κατορθώσει ακόμα. Ναι. Θα ήθελα τώρα... Ευχαριστώ, Μάριε. Να είσαι καλά, γεια σας. Θα ήθελα τώρα να αν μπορούσαμε να δείξουμε ένα φιλμάκι με την αφή της Ολυμπιακής Φλόγας. Έχουμε και τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Σότσι, για τους οποίους δεν έχουμε αναφερθεί πολύ, αλλά παίρνω αφορμή από αυτό το... Θα δούμε το φιλμάκι, το οποίο είναι πάντα ένα ευχάριστο γιατί συμβαίνει στη χώρα, για ένα παγκόσμιο γεγονός, προβάλλεται πάλι η χώρα και όχι για τη δυστυχία που μας προβάλλουν όλο αυτό τον καιρό. Οι Ολυμπιακοί του Σότσι στη Ρωσία, οι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, έχουν διαφημιστεί πάρα πολύ από τους Ρώσους, αλλά εμείς δεν έχουμε ασχοληθεί καθόλου, όχι εμείς προσωπικά, η εκπομπή δηλαδή, αλλά τα δικά μας μέσα. Λες και είναι ένα γεγονός που, επειδή γίνεται ακριβώς σε έναν άλλο κόσμο, τη Ρωσία τη θεωρούν ακόμα άλλο κόσμο κάποιοι, έτσι δεν... θα το δούμε το φιλμάκι, την αφή. Είναι εικόνες πραγματικά που θυμίζουν την δόξα της Ολυμπιακής εποχής, όταν λέμε της Ολυμπιακής εποχής, της αρχαιότητας. Γιατί όπως έχουν γίνει οι Ολυμπιακοί Αγώνες, έχουν πάρει μια πάρα πολύ μεγάλη εμπορική χρειά. Και σε αυτό το σημείο θέλω να σταθώ και να πω ότι το ευχάριστο είναι... Εδώ είμαστε στον τύμβο του Μαραθώνα, έτσι. Το ευχάριστο είναι ότι τελικά δεν αφαιρέθηκε το άθλημα της πάλης, αυτό το αρχαίο άθλημα, από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, γιατί ήθελαν να το αφαιρέσουν γιατί δεν είχε βρει χορηγό. Τώρα, με το θέμα που θα αναφερθούμε, στο θέμα που θα αναφερθούμε, θα έπρεπε να απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, και ιδιαίτερα βέβαια τους πρωταθλητές που προετοιμάζονται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2020. Πετάγομαι από τους Ολυμπιακούς γενικώς και εντοπίζω το θέμα στο Τόκιο, γιατί είναι ένα θέμα που έχουμε ξεχάσει. Την τραγωδία που συνέβη πριν από 2,5 χρόνια στη Φουκοσίμα. Μπορούμε να βλέπουμε και το φιλμ που έχω βρει στο διαδίκτυο, μάλιστα μια σειρά από φιλμς. Αυτός είναι... στην Ιαπωνία αυτή την εποχή γίνονται έρευνες στα ψάρια κυρίως, όπου ψάχνουν να βρούνε πόση μόλυνση υπάρχει. Αυτό είναι μια απεικόνιση της μόλυνσης και πώς θα εξαπλωθεί μέσα σε 10 χρόνια στον Ειρηνικό. Ο Ειρηνικός είναι ο μεγαλύτερος ωκεανός στη Γη. Το ζήτημα είναι πως αντί να μας ενημερώνει το τι συμβαίνει με το πυρηνικό εργοστάσιο της Φουκουσίμα και τα επακόλουθα από την τρομερή έκρηξη της 11ης Μαρτίου 2011, γιορτάζουμε επειδή τους Ολυμπιακούς πήρε το Τόκιο και όχι η Κωνσταντινούπολη. Θυμάμαι ότι όταν είχε συμβεί το πυρηνικό ατύχημα στο Τσερνόμπιλ, τα δυτικά μέσα μαζικής αποβλάκωσης, όπως τα λέω εγώ, μας είχαν τρελάνει με την αντισοβιετική προπαγάνδα και τους κινδύνους από τα επακόλουθα. Αυτά τα επακόλουθα δεν μας τα δείχνουν τώρα. Για το ατύχημα στον Ιαπωνικό αντιδραστήρα, όχι μόνο έχει πέσει η σιγή του, αλλά δεν θεωρήθηκε ούτε καν λόγος να μην γίνουν στο Τόκιο οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Στις 7 Σεπτεμβρίου,
Ο Ιάπωνας Πρωθυπουργός Σίντζο Άμπε είπε στην 125η Σύνοδο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής: «Μερικοί έχουν ανησυχίες για το ζήτημα του εργοστασίου στη Φουκουσίμα. Αφήστε με να σας διαβεβαιώσω πως η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο». Αυτός είναι ο Άμπε. «Δεν πρόκειται να προκαλέσει, όπως δεν προκάλεσε ως τώρα, κάποια καταστροφή στο Τόκιο». Επιπρόσθετο, ο Ιάπωνας κυβερνητικός εκπρόσωπος, υποστηρίζοντας τη διαβεβαίωση του Άμπε, εδώ βλέπουμε τις εργασίες που γίνονται για την αποκατάσταση του εργοστασίου, είπε πως τα επίπεδα ραδιενέργειας στον Ειρηνικό δεν έχουν ξεπεράσει τα επιτρεπτά όρια ακόμα. Η ανθρωπότητα βρίσκεται μπροστά σε ένα ακόμα μεγάλο ψέμα. Οι δηλώσεις αυτές θυμίζουν ένα ανέκδοτο. Είναι ένας άνθρωπος που πέφτει από την ταράτσα κάποιου ουρανοξύστη. Καθώς λοιπόν περνάει έξω από τα παράθυρα του κάθε ορόφου, φωνάζει: «Καλά πάμε ως τώρα». Ας σκεφτούμε μόνο ότι ο Ειρηνικός είναι ο μεγαλύτερος ωκεανός του πλανήτη, πηγή ζωής για εκατομμύρια ζώντες οργανισμούς που τρέφουν εκατομμύρια κατοίκους στον πλανήτη. Η ιαπωνική ηλεκτρική εταιρεία TEPCO διοχετεύει ακατάπαυστα νερό που χρησιμοποιεί στην προσπάθεια να ψήξει το λιωμένο αντιδραστήρα. Εδώ βλέπουμε αναπαραστάσεις πώς συνέβη το ατύχημα. Ως πότε λοιπόν θα αντέχει ο ωκεανός την καταστροφική για κάθε μορφής ζωής μόλυνση αυτή, όταν μάλιστα δεν υπάρχει προοπτική να κλείσουν τουλάχιστον για πολλά χρόνια ακόμα τη στρόφιγγα του νερού για την ψήξη του αντιδραστήρα. Ας επιστρέψουμε όμως στη διαβεβαίωση του Ιάπωνα Πρωθυπουργού. Σε πάρκο πυκνοκατοικημένης περιοχής του Τόκιο, οι μετρήσεις έχουν δείξει επίπεδα ραδιενέργειας 92.330 μπεκερέλ ανά τετραγωνικό μέτρο. Εξαιρετικά επικίνδυνα επίπεδα που συγκρίνονται με τις μετρήσεις που είχαν γίνει μετά το ατύχημα του Τσερνόμπιλ το 1986. Ένας από τους λόγους υψηλών επιπέδων ραδιενέργειας είναι ότι ανάμεσα στη Φουκουσίμα και το Τόκιο δεν υπάρχουν ψηλά βουνά για να εμποδίσουν τα σύννεφα της ραδιενέργειας. Ήδη οι περισσότεροι κάτοικοι του Τόκιο αποφεύγουν τα τρόφιμα που προέρχονται από τις ανατολικές περιοχές της χώρας. Μέσα στο εργοστάσιο Φουκουσίμα Νταϊτσι, η αγωγή στους πυρηνικούς αντιδραστήρες νούμερο 1 και νούμερο 3, οι οποίοι κυκλοφορούν το νερό ψήξης, έχουν σπάσει και αυτή είναι η αιτία που προκλήθηκε το λιώσιμο. Επί 2,5 χρόνια πάντως είναι γνωστό ότι συνεχίζονται μετασεισμικές δονήσεις στη Φουκουσίμα. Και ως τώρα αντέχουν οι άλλοι αντιδραστήρες. Ως εδώ πάμε καλά, για να θυμίσουμε το ανέκδοτο. Μα πιο επικίνδυνο να θεωρούν οι επιστήμονες τον αντιδραστήρα νούμερο 4, όπου μεγάλη ποσότητα πυρηνικού καυσίμου διατηρείται σε δεξαμενή, λες και περιμένει μια ισχυρότερη σεισμική δόνηση για να κλονιστεί κι αυτός. Το νερό για την ψήξη του αντιδραστήρα θεωρείται αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο στοιχείο του προβλήματος. Οι ιαπωνικές εφημερίδες και οι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί καθημερινά αναφέρονται στο μεγάλο ψέμα του Πρωθυπουργού Άμπε. Τον Αύγουστο του 2013, λιγότερο από ένα μήνα πριν εκφωνήσει το λόγο του Άμπε, στον αντιδραστήρα της Φουκουσίμα η μέτρηση έδειχνε 8.500 μικροσίβερτς την ώρα. Ποσότητα αρκετή να σκοτώσει κάθε ζωή που θα βρισκόταν κοντά επί ένα μήνα. Τον Ιούλιο, δύο μήνες πριν από το λόγο του Άμπε, η ίδια μέτρηση στο ίδιο σημείο είχε δείξει 320 μικροσίβερτς την ώρα. Ποσότητα ικανή να σκοτώσει κάθε ζωή σε 2,5 χρόνια. Η αύξηση μέσα σε ένα μήνα ήταν δραματική. Από 320 μικροσίβερτς σε 8.500. Για χάρη των Ολυμπιακών Αγώνων, λοιπόν, εκτός από τα ψέματα, έχουμε και τις παραλήψεις. Μόνο για το νερό που χύνεται στην επιφάνεια του εδάφους γύρω από τον αντιδραστήρα μιλάνε. Το νερό όμως εισρέει και σε βάθος, επηρεάζοντας όχι μόνο τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, αλλά και εκείνα που χύνονται τα ρεύματα στη θάλασσα. Στην κεντρική ψαραγορά του Τόκιο, η μέτρηση ραδιενέργειας ήταν 0,0 μικροσίβερτς, λίγο ανώτερη από τα επιτρεπτά επίπεδα. Οι μετρήσεις όμως, που έγιναν δίπλα στα μηχανήματα μέτρησης της ραδιενέργειας, είναι 3 φορές μεγαλύτεροι. Με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Στην Ιαπωνία, η μόνη μέτρηση που ανακοινώνεται για τη ραδιενέργεια, που προκαλείται από το πυρηνικό εργοστάσιο της Φουκουσίμα, γίνεται για το ραδιενεργό καίσιο, άσχετο αν οι μεγάλες ποσότητες από στρόντιο 90 και τρίτιο έχουν εξαπλωθεί στην Ιαπωνία. Και τα δύο αυτά στοιχεία
περιέχουν ακτίνες β, δύσκολες να μετρηθούν, αλλά ικανές να προκαλέσουν λευκαιμία. Ενώ το τρίτιο θεωρείται υπεύθυνο για πολλές ανομαλίες στα χρωμοσώματα. Το χειρότερο όμως είναι πως τεράστιες ποσότητες μολυσμένου χώματος έχουν τοποθετηθεί σε πλαστικές σακούλες σκουπιδιών και στηβάζονται σε αγρούς της Ανατολικής Ιαπωνίας κοντά στο εργοστάσιο, έρμεο της κακοκαιρίας, των τυφώνων ή ακόμα του αέρα και των βροχοπτώσεων. Και αν ανοίξουν από τη φθορά, δεν υπάρχει άλλο μέρος που να μπορεί να υποδεχτεί το μολυσμένο περιεχόμενό τους. Στις 21 Σεπτεμβρίου, η εφημερίδα Tokyo Shimbun έγραφε ότι ο κυβερνήτης του Τόκιο, Ναόκι Ινόζε, είπε σε press conference ότι μπορεί στις αρχές του μήνα ο Πρωθυπουργός να υποστήριζε πως η κατάσταση είναι υπό τον έλεγχο, αλλά σήμερα δεν είναι πια. Πρόκειται για μια εξαιρετικά λυπηρή ιστορία. Εύχομαι μακροημέρευση και υγεία στους κατοίκους της Ιαπωνίας, μιας χώρας που είχα επισκεφθεί πριν μερικά χρόνια και θαύμασα τη ζωή εκεί για το σεβασμό στην παράδοση και την πειθαρχημένη διαβίωση, τόσο όσο και για την ευγένεια των κατοίκων της. Τώρα θέλω να περάσουμε λίγο στην Ευρώπη και να πούμε λίγο εκλογικά. Στην Πορτογαλία, ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, Πέδρο Πάζος Κοέλιος, αναγνώρισε τη βαριά ήττα του κόμματός του, του κεντροδεξιού PSD, στις δημοτικές εκλογές που έγιναν στη χώρα και οι οποίες βρήκαν θυραβευτές τους αντιπολιτευόμενους σοσιαλιστές. Βλέπουμε τον Κοέλιο. Στόχος μας ήταν να παραμείνει η πλειοψηφία του αριθμού των Δήμων στην κυριαρχία μας, αλλά αυτό δεν θα συμβεί, είπε την Κυριακή ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, συγχαίροντας το Σοσιαλιστικό Κόμμα για τη μεγάλη νίκη του σε εθνικό επίπεδο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 90% των εκλογικών περιφερειών, οι σοσιαλιστές συγκέντρωσαν 36,66% των ψήφων και το Συντηρητικό Κόμμα μόλις το 18,91%. Κατά τις τελευταίες δημοτικές εκλογές του 2009, το Συντηρητικό με άλλα δεξιά κόμματα κέρδισαν τότε την πλειοψηφία των Δήμων και κοινοτήτων, κατακτώντας 139 Δήμους έναντι 132. Τώρα το περιβάλλον αυτό θα αλλάξει δραστικά υπέρ των σοσιαλδημοκρατών. Στην Αυστρία είχαμε πάλι εκλογές, παρέμειναν στην πάλι εννοώ για την Ευρώπη. Στην Αυστρία λοιπόν παραμένουν στην εξουσία μετά τις εκλογές οι σοσιαλδημοκράτες. Οι αυστριακοί σοσιαλδημοκράτες του απερχόμενου καγκελάριου Βέρνερ Φράιμαν αναδείχθηκαν νικητές στις θεσινές βουλευτικές εκλογές, συγκεντρώνοντας ποσοστό 26,6%. Είχανε μια μείωση σχεδόν 3% από 29,3% που είχαν πάρει στις εκλογές του 2008, αλλά εξακολουθούν να παραμένουν πρώτη πολιτική δύναμη στη χώρα. Σύμφωνα με το προσωρινό τελικό αποτέλεσμα που ανακοινώθηκε χτες το βράδυ από τη δημόσια αυστριακή τηλεόραση. Στη δεύτερη θέση είναι με ποσοστό 24% έναντι 26% του 8 το Συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα, που συγκυβερνούσε από το Δεκέμβριο του 8 με τους Σοσιαλδημοκράτες σε κυβέρνηση μεγάλου συνασπισμού. Ενώ τρίτο, με αυξημένη τη δύναμή του, αυτός είναι ο Φάιμαν, που πανηγυρίζει για την νίκη του κόμματός του. Στη Νέα Βουλή θα εκπροσωπούνται τα πρωτοεμφανιζόμενα σε εκλογές κόμματα ομάδα Στρώνα, του Αυστριακού Καναδού δισεκατομμυριούχου, που απέσπασε ποσοστό 5,8% και το Νέος με 5,2%. Αποτελεί και την έκπληξη των εκλογών. Εκτός Βουλής όμως θα βρεθεί το μικρότερο ακροδεξιό κόμμα Συνασπισμός Μέλλον της Αυστρίας, που δεν συγκέντρωσε το όριο του 4%, ενώ με ποσοστό γύρω στο 1% οι πειρατές και επίσης το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν εκπροσωπούνται στην Αυστριακή Βουλή. Θα ήθελα τώρα να περάσουμε στη Γερμανία, μετεκλογικά πλέον στη Γερμανία, όπου είχαμε το συνέδριο του κόμματος, του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος προχθές, το Σάββατο. Εκεί δεν βγήκε σαφές συμπέρασμα και εξακολουθεί το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα να βρίσκεται ενώπιον κρισίμων διλημάτων. Ο λαός θέλει, το S5 μπορεί, ρωτάνε οι γερμανικές εφημερίδες,
Αυτό είναι ένα ερώτημα που απασχολεί τους 200, που απασχόλησε και τους 200 εκπροσώπους των κομματικών οργανώσεων που συμμετείχαν στο μίνι συνέδριο του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος στο Βερολίνο. Η συζήτηση έγινε και κλεισμένων των θυρών, ή καλύτερα να το πούμε όπως τη χαρακτήρισαν τα στελέχη του S5D, με τη μεγαλύτερη δυνατή διακριτικότητα. Στόχος της ηγεσίας του κόμματος ήταν να γίνει μια ανοιχτή συζήτηση που θα αποτύπωνε τις διαθέσεις της βάσης, η οποία μέχρι στιγμής αντιμετωπίζει επιφυλακτικά το ενδεχόμενο συμμετοχής του κόμματος σε μια κυβέρνηση Μέρκελ. Έχουμε μεν την πλειοψηφία των Γερμανών να θέλουν το μεγάλο συνασπισμό χριστιανοδημοκρατών, σοσιαλδημοκρατών, αλλά μόνο οι σοσιαλδημοκράτες, άμα ρωτηθούν, έχουν ακόμα μεγάλες αμφιβολίες αν θα πρέπει να πραγματοποιηθεί αυτό. Όπως γράφει η Süddeutsche Zeitung του Μονάχου, ο πρόεδρος του S5D, Ζίγμα Γκάμπριελ, κατέθεσε στο μικρό συνέδριο την πρόταση για τη διεξαγωγή εσωκομματικού δημοψηφίσματος. Στο πλαίσιο αυτό θα κληθούν 470.000 μέλη του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος να εγκρίνουν ή να απορρίψουν τα αποτελέσματα των επικείμενων διαπραγματεύσεων μεταξύ των χριστιανοδημοκρατών και του κόμματός τους. Να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα τώρα, ένα ευχάριστο πιστεύω διάλειμμα, και θα γυρίσουμε πάλι. Σε αυτό το σημείο με ειδοποίησαν από το Control ότι έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Πέτρο τον Σιδερέα, που βρίσκεται στον Πειραιά, στο δικαστικό μέγαρο. Καλημέρα, Πέτρο. Πες μας τι συμβαίνει εκεί. Καλή σας ημέρα. Μια έτσι δικαστική εντός εισαγωγικών εβδομάδα ξεκινάει μετά από όλες τις εξελίξεις του Σαββατοκύριακου με τις συλλήψεις των μελών της Χρυσής Αυγής. Συνδέομαστε σήμερα με τα δικαστήρια Πειραιά για να σας μεταφέρουμε ότι λίγο στις 10 το πρωί μετέβησαν στο σημείο η κοπέλα και ο πατέρας του δολοφονηθέντος Παύλο Φύσα, προκειμένου να καταθέσουν στην ακρίτρια. Έχει συγκεντρωθεί κόσμος, μπορεί να μας δώσει μια εικόνα πώς είναι περίπου η ατμόσφαιρα εκεί? Όχι. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ ήρεμα, όπως μια οποιαδήποτε ημέρα στο δικαστικό μέγαρο. Είναι συνάδελφοι, δημοσιογράφοι και εικονολήπτες οι οποίοι καλύπτουν το γεγονός. Μέσα σε απόλυτη ηρεμία λοιπόν διεξάγεται η κατάθεση του πατέρα και της κοπέλας του Παύλου Φύσα, και αναμένουμε και εμείς να εξέλθουν και να δούμε τι νεότερο μπορούμε να μάθουμε σχετικά με τα κατέθεσαν στην ανακρίτρια. Πέτρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα μας κάνεις την ενημέρωση φυσικά σε ό,τι συμβεί κατόπιν στις μετέπειτα εκπομπές του Ζούγκλα GR. Τώρα να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, να πάμε λίγο σε μια περιοχή που ο κόσμος την έχει ξεχάσει, αλλά στο Μάλι συγκεκριμένα, Μάλι, ανάλογα με την προφορά, αν είσαι Γάλλος ή προτιμάς την Εγγλέζικη προφορά. Όπου όλοι νομίζαμε ότι η ιστορία έχει τελειώσει, και όμως είχαμε νέα επεισόδια, νέες επιθέσεις από ομάδες του ΑΡΕΓ. Να ακούμε και τον ήχο των πυροβολισμών. They were over there. We don't really know. We are looking for them. In God's name, if I find any fighter in my house, I will slit his throat. Στρατιώτες του Μάλι λοιπόν
αντάλλαξαν πυρά με επαναστάτες του ΑΡΕΓ στη βόρεια πόλη Κιντάλ την Κυριακή, όπως είπαν και πάρα πολλοί κάτοικοι, οι οποίοι βρέθηκαν στα διασταυρούμενα πυρά και κάποιοι από αυτούς βέβαια τραυματίστηκαν. Οι βιώτες ξέσπασαν τρεις μέρες μετά από την επίθεση που έκανε το MNLA, σπάζοντας την κατάπαυση, τη συμφωνία την κατάπαυση τυβρός με τη νέα κυβέρνηση που έχει εγκαταστήσει εκεί η Γαλλία. Γιατί μην ξεχνάμε ότι οι γαλλικές δυνάμεις έχουν παρέμβει, έχουν επέμβει και βρίσκονται στο Μάλι. Οι αξιωματούχοι του Μάλι λένε ότι οι επαναστάτες του ΑΡΕΓ επιτέθηκαν σε μια στρατιωτική μονάδα που βρισκόταν στο κέντρο της πόλης αυτής που είναι στην έρημο. Και από το Μάλι, αν προλάβουμε, να πούμε δύο λόγια για την παγκόσμια ανησυχία που υπάρχει για το κλίμα, αλλά μόνο στα λόγια. Έχουμε ένα σήμα κινδύνου για το παγκόσμιο κλίμα που έστειλε η Διακυβερνητική Επιτροπή των ΗΠΑ για την κλιματική αλλαγή. Η διεθνής κοινότητα δεν θα μπορέσει να υλοποιήσει το στόχο μείωσης της θερμοκρασίας κατά 2 βαθμούς, με αποτέλεσμα την άνοδο της στάθμης της θάλασσας μέχρι το 2100. Είναι μια ιστορία που κοντεύει να μας τρελάνει, τουλάχιστον εμένα προσωπικά, γιατί άλλοι λένε ότι λιώνει η πάγη και άλλοι λένε ότι δεν λιώνει η πάγη. Η γαλλική εφημερίδα West France επικρίνει την έλλειψη συνεργασίας. Ο καθένας παίζει την παρτιτούρα του απέναντι στο παγκόσμιο αυτό πρόβλημα, παρατηρεί. Η Κίνα ανησυχεί για την κλιματική αλλαγή στην επικράτειά της και παραγγέλει επιστημονικές μελέτες. Οι Ρώσοι και οι Αμερικανοί προσβλέπουν στα συμφέροντά τους και το λιώσιμο των πάγων στην Ανταρκτική και τους θαλάσσιους δρόμους που ανοίγονται. Στην Ευρώπη και ειδικότερα το γαλλογερμανικό ζευγάρι εναπόκειται να δώσουν την κατεύθυνση, αλλά και οι δύο χαράσουν διαφορετική ενεργειακή πολιτική, αποφαίνεται ένας σχολιαστής άλλης εφημερίδας. Η Tagen Zeitung του Βερολίνου υπογραμμίζει ότι μετά την πρώτη κακή είδηση, που είναι η προέλαση της κλιματικής αλλαγής, ακολουθεί και η δεύτερη. Δεν θα γίνει τίποτα, προβλέπει. Μπορεί οι κυβερνήσεις και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις να εκφράζουν ανησυχία, αλλά στη διάσκεψη του ερχόμενου Νοεμβρίου στη Βαρσοβία το κείμενο θα μείνει μόνο στα χαρτιά. Είναι παράλογο. Κανένα άλλο θέμα δεν είναι τόσο σημαντικό και τόσο επιστημονικά τεκμηριωμένο όπως η προστασία του περιβάλλοντος, και παρόλα αυτά έχει την ίδια σημασία όπως η επιθυμία για ένα κόσμο χωρίς πυρηνικά. Θα ήταν πολύ ωραίο για να είναι αληθινό. Ωστόσο, νέα στοιχεία που μας δίνει το διακυβερνητικό πάνελ για την κλιματολογική αλλαγή του ΟΗΕ υποστηρίζει πως οι παγκόσμιες θερμοκρασίες δεν αυξάνονται όπως είχαν προβλέψει διάφοροι επιστήμονες που ασχολούνται με το κλίμα. Εδώ και ένα τέρα του αιώνα, ακτιβιστές, περιβαλλοντολόγοι δημοσίευσαν προβλέψεις προειδοποιώντας ότι επήγει το αρμαγεδόν του φαινόμενου του θερμοκηπίου. Πως από την υπερθέρμανση του πλανήτη θα σημειώνονταν βιβλικές καταστροφές από πλημμύρες και τυφώνες απρόβλεπτου μεγέθους. Τον τελευταίο καιρό όμως οι επιστήμονες που κάνουν παρόμοιες δυσίωνες προβλέψεις ολοένα και μειώνονται. Έρευνα μάλιστα που έγινε με παραγγελία του γερμανικού περιοδικού Spiegel έδειξε πως οι περισσότεροι Γερμανοί έχουν χάσει τους φόβους που είχαν προκαλέσει οι αποκαλύψεις για τις κλιματολογικές αλλαγές. Το 2006 άνθρωποι που εξέφραζαν φόβους έφτασαν το 62%, ενώ σήμερα δεν ξεπερνούν το 39%. Αυτό ενισχύει ότι προς το παρόν τουλάχιστον ο μέσος όρος των θερμοκρασιών στον πλανήτη δεν έχει αυξηθεί εδώ και 15 χρόνια παρά τις περί του αντιθέτου προβλέψεις. Σε λίγες ημέρες και αφού ολοκληρωθούν οι κεκλεισμένων των θυρών διαβουλεύσεις που έχουν αρχίσει στο Χόλμη από τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να ανακοινωθούν τα συμπεράσματα από τη Διεθνή Ομάδα των Μετεωρολόγων και Περιβαλλοντιστών. Οι ως τώρα πληροφορίες είναι πως θα προβλέπεται μια αύξηση του ύψους των παράκτιων υδάτων από 29 ως 82 εκατοστά ως το τέλος του αιώνα. Και οι αριθμοί αυτοί δεν είναι το ίδιο ανησυχητικοί όπως οι προηγούμενοι, που μας έλεγαν ότι θα πλημμυρίσουν ήπειροι, θα πλημμυρίσουν παράκτιες πόλεις κτλ. Πολλά πράγματα άλλωστε αναμένουν να ξεκαθαρίσουν στη διάσκεψη που έχει οριστεί για τις κλιματολογικές αλλαγές για τις 11 Νοεμβρίου
Η διάσκεψη αυτή θα γίνει 11 με 22 Νοεμβρίου στη Βαρσοβία. Τα μέλη της διάσκεψης θα εξετάσουν συμπεράσματα από τη μη εφαρμογή από άλλες χώρες του πρωτοκόλλου του Κιόντο. Με αυτά νομίζω ότι φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής εκπομπής του Τρελού Κόσμου. Έχουμε και άλλα θέματα αφήσει στο ψυγείο που μπορούμε να τα πούμε αύριο. Ήταν ένα συγκλονιστικό Σαββατοκύριακο για τα πολιτικά πράγματα της χώρας. Για την Ευρώπη είχαμε τις εκλογές στην Αυστρία και στην Πορτογαλία και είπαμε και για τα μετεκλογικά της Γερμανίας. Απομένει να δούμε τι θα γίνει αύριο σε αυτόν τον τρελό κόσμο. Γεια σας.